Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, κύριε Μανιάτη. Αναφερθήκατε σε κάποια απόφαση του ΣΤΕ, την οποία τη γνωρίζετε εσείς και δεν τη γνωρίζει ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση και διέψευσε τα φιλικά προς εσάς μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία μιλάγανε για μια υποτιθέμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις σκουριές. Γνωρίζετε κάτι? Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΤΕ είπε ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, και δεν μιλάμε για την καθαρογραφή, μίλησε για άλλες δύο επικείμενες συσκέψεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάφτε να υπονομεύετε λοιπόν ή να υπαγορεύετε στο ΣΤΕ τις απόψεις σας. Αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν να ανακαλέσετε, πέστε ότι σας διέφυγε, είστε κακά πληροφορημένος, αλλά μην συνεχίζετε να παίζετε έτσι με τους θεσμούς της δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε τον κύριο Μανιάτη, έχει το λόγο. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αδιόρθωτη η της κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, διαψεύδετε το σύνολο των εφημερίδων. Το σύνολο των εφημερίδων, την καθημερινή, τα νέα, όλους όσοι έγραψαν αυτό που έγραψαν, και θέλετε να πιστέψουμε εσάς όταν όλοι γνωρίζουμε ότι και η προηγούμενη απόφαση του τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας ήταν ενάντια στην απόφαση που είχατε βγάλει. Εσείς δεν αισθάνεστε την ανάγκη να πείτε «έκανα λάθος». Δεν αισθάνεστε ούτε μία στιγμή την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη από τους 2.500 ανθρώπους που τους έχετε να περιμένουν μέσα στις στοές των μεταλλείων? Ευχαριστούμε. Ο κύριος Υπουργός, για... Είναι βαρύ το ατόπιμα. Εδώ πέρα υπαγορεύεται στο ΣΤΕ, το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες, οι απόψεις του κυρίου Μανιάτη να ληφθούν και να υιοθετηθούν. Έλεος δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είστε αδιόρθωτος. Είστε αδιόρθωτος και αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη των όσων είπατε. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό κοινοβούλιο, να υπονομεύεται το κύρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έλεος δηλαδή. Και επιμένετε. Και επιμένετε. Βεβαίως και διαψεύδω. Όχι εγώ. Το ίδιο το ΣΤΕ, το σύνολο των δημοσιευμάτων. Και μάλιστα όσοι είχαν τη στοιχειώδη δημοσιογραφική διοντολογία, κάναν την αυτοκριτική τους. Βεβαίως αυτή είναι κάτι σπάνιο. Η δημοσιογραφική ιδεοντολογία στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σας στηρίζουν όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν τη συναντάει ποτέ κανείς.